Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο είναι ένα lip swatch βίντεο το οποίο μου ζητήσατε όταν έκανα το βίντεο με τη συλλογή μου από υγρά matte crayon. Μου αφήσατε αρκετές λοιπόν σχόλια, μου στείλετε και μηνύματα ότι αυτό που θα θέλετε να δείτε σε lip swatches είναι τα crayon από LA Splash, που πιστεύω και εγώ ότι ήταν καλή επιλογή γιατί είναι και αρκετά, είναι 8 αποχρώσεις, είναι αρκετές λοιπόν για ένα lip swatch βίντεο. Και είναι και, όπως σας είπα, τα αγαπημένα μου liquid lipsticks. Θα σας δείξω λοιπόν σήμερα στα χείλη, γιατί στο βίντεο εκείνο σας είχα κάνει swatches στο χέρι όλη τη συλλογή μου από LA Splash και τα 8 χρώματα και από τα Le Couture, αλλά και από τα Smitten Lip Tint Mousses. Και ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο αυτό. Θα προσπαθήσω να σας τα δείχνω και κοντινά στα χείλη, αλλά και σε τέτοια απόσταση για να δείτε πώς ταιριάζουν στο χρώμα της επιδερμίδας μου και να έχετε μια καλύτερη εντύπωση. Αφήστε μου από κάτω προτάσεις για άλλα lip swatch videos, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει πάρα πολύ. Γενικά τα lip swatch videos και με τα κοντινά και ειδικά όταν χρειάζεται να βγάλεις το ένα κραγιόν μετά το άλλο, δεν είναι τόσο απολακευτικά, γιατί είναι η κάμερα και όλα τα φώτα πάρα πολύ κοντά στο πρόσωπο, μπορείτε να δείτε η παραμικρή κουκίδα πούδρα στο πρόσωπό μου ή το παραμικρό σπυράκι, και ειδικά επειδή όταν τα βγάζω φεύγει και το make-up γύρω από την περιοχή του στόματος. Αλλά δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Το σημαντικό για μένα είναι να μπορέσετε να δείτε τις αποχρώσεις και πώς φαίνονται πάνω στα χείλη. Επέλεξα τώρα για το intro να μην φορέσω κανένα κραγιόν και θα σας κάνω και ένα κοντινό για να δείτε πώς είναι φυσιολογικά τα χείλη μου. Γιατί γενικά θεωρώ ότι έχω αρκετά σκούρα και χρωματισμένα χείλη για την απόχρωση της επιδερμίδας μου. Πολλές φορές αυτό είναι πρόβλημα σε κάποια ανοιχτόχρωμα κρεμμόδι ή σε κάποια nude κραγιόν, αλλά με τα υγρά κραγιόν συνήθως τα matte δεν έχω πρόβλημα γιατί είναι πολύ καλυπτικά. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες για τα κραγιόν, γιατί στο τεράστιο αυτό βίντεο σας είχα πει τα πάντα, σας έδωσα συμβουλές για το πώς να τα βάζετε τα πάντα, θα έχω το link από κάτω. Θα σας πω απλά ξανά ότι τα LA Splash είναι τα αγαπημένα μου κραγιόν, θα τα εφαρμόσω χωρίς κανένα μολύβι χιλιών για να μην δείτε καθόλου επιρροή στο χρώμα. Συνήθως όμως πολλά από αυτά προτιμώ να τα βάζω με μολύβι χιλιών για να αυξήσω και τη σταθερότητά τους και να την εφαρμογή τους να την κάνω πιο εύκολη. Δείτε το βίντεο με τα tips και τη γνώμη μου γενικά για αυτά τα κραγιόν. Είναι πολύ ανθεκτικά στα χείλη, φεύγουν μόνο εάν φάτε πολύ λιπαρές τροφές. Κάθονται στη θέση τους για πάρα πολλές ώρες. Είναι ξηρά, όλα τα υγρά matte κραγιόν είναι ξηρά, αλλά δεν είναι από τα πιο ξηρά που έχω δοκιμάσει. Γενικά είμαι πολύ πολύ ικανοποιημένη από τα κραγιόν αυτά. Τα συνιστώ σε όλους αν σας αρέσουν τα υγρά matte κραγιόν. Εγώ τα παίρνω από το Love Makeup, θα έχω το link από κάτω, το οποίο είναι ένα αγγλικό site που κάνει παράδοση σε χώρες της Ευρώπης. Τώρα δεν ξέρω στην κατάσταση με την Ελλάδα ποια sites θέλουν και ποια όχι, αλλά αν θέλετε μπορείτε να το τσεκάρετε, έχει πολλές εταιρείες, γιατί τα μεταφορικά από Αμερική είναι πάρα πολύ αυξημένα και μου αρέσουν πολύ και σίγουρα θα πάρω και άλλα. Θα ξεκινήσω λοιπόν να σας δείχνω τις αποχρώσεις. Θα ξεκινήσω από την πιο ανοιχτόχρωμη και πιο ουδέτερη. Έχω οπλιστεί εδώ και με coconut oil και με υγρά μαντιλάκια, τα οποία χρησιμοποιώ σε συνδυασμό για να μπορέσω να το βγάλω, και ελπίζω τα χείλη μου να τα νιώθω όταν τελειώσει αυτό το βίντεο και να μην καταστραφούν εντελώς. Σίγουρα απλά θα ξεπαυτώ και θα κάθομαι με ένα lip balm όλη την υπόλοιπη μέρα. Αυτά, και ας ξεκινήσουμε με τις πιο ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Αυτό λοιπόν είναι το OG Ghoulies, το Original Ghoulies. Είναι η πιο ανοιχτόχρωμη και είναι μια αρκετά δύσκολη απόχρωση, θα έλεγα. Είναι πολύ ουδέτερη αλλά έντονα γκρι πάνω στα χείλη. Αυτή ήταν η πρώτη Ghoulies απόχρωση που απελευθέρωσαν στην αγορά. Και μετά το αλλάξανε και βγάλανε το κλασικό Ghoulies, το οποίο θα σας δείξω μετά. Τώρα είναι και τα δύο μόνιμα. Είναι από τα κλασικά Lip Couture Waterproof Liquid Lipsticks. Μένα μου αρέσει αρκετά, μου αρέσουν όλες οι αποχρώσεις πολύ. Δεν μπορώ να πω, αν και έχω κάποιες αγαπημένες, σας το έχω πει και θα σας τις δείξω. Αλλά και αυτή μου αρέσει αρκετά και την φοράω. Το
Το επόμενο είναι το Ghoulies. Είναι το αγαπημένο μου, όχι μόνο από τη συλλογή μου από LA Plus, αλλά από όλα τα υγρά matte crayon που έχω. Μπορείτε να δείτε μαζί το Original Ghoulies και το Ghoulies εδώ. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν και τα δύο. Όταν είχαν πρωτοκυκλοφορήσει, είχε γίνει ένας χαμός με τα ονόματα και ποιο είναι ποιο. Βλέπετε ότι είναι πολύ πιο φυσικό στα χείλη. Λατρεύω αυτό το χρώμα. Αισθάνομαι ότι με κολακεύει κάθε φορά που το φοράω, μα κάθε φορά. Θα μου κάνει τουλάχιστον ένα άτομο κομπλιμέντο ή θα με ρωτήσει τι κραγιόν φοράω. Για μένα είναι staple, το έχω πλέον συνέχεια στο SSR μου. Και ακόμη και αν δεν το φορέσω από το πρωί και έχω κάτι άλλο, θέλω να ξέρω ότι το έχω μαζί μου σε περίπτωση που το θελήσω και το χρειαστώ. Νιώθω άνετα να το φορέσω στη δουλειά, νιώθω άνετα να το φορέσω σε έξοδο. Είναι γενικά ένα χρώμα που δεν το θεωρώ καθόλου αφύσικο, παρόλο που είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Και γενικά το αγαπώ, δεν έχω τίποτα να πω. Θα παρατηρήσετε ότι κάποια από τα χρώματα που θα σας δείξω κάνουν τα δόντια να φαίνονται πιο κίτρινα. Σας έχω ξαναπεί σε προηγούμενο βίντεο, τα δικά μου δόντια έχουν μια κίτρινη χρειά από το φυσικό τους και ό,τι και να κάνω δεν γίνονται τελείως άσπρα και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ και δεν θέλω να τα καταστρέψω στο να προσπαθήσω να το κάνω αυτό, αλλά αυτό το χρώμα πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ πολύ κολακευτικό και γενικά το αγαπώ. Γενικά το Ghoulies νομίζω ότι έχει γίνει για μένα Holy Grail κραγιόν και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Θυμίζει πάρα πολύ το Underground από Gerard Cosmetics που σας έχω δείξει στο παρελθόν και είναι επίσης αγαπημένο σαν απόχρωση, αλλά εκείνο είναι πιο κρεμώδης παρόλο που έχει ματ σχετικά υφή και είναι κανονικό κραγιόν και όχι υγρό. Το επόμενο είναι το Rose Garden που είναι επίσης από τα Lip Culture. Είναι ένα σχετικά βρώμικο, όχι πολύ έντονο ροζ, πολύ καθημερινό, πολύ απαλό χρώμα. Νομίζω ότι κολακεύει πάρα πολλές επιδερμίδες, ειδικά ανοιχτόχρωμες προς μέτριες, αλλά και πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Μου αρέσουν πολύ αυτά τα χρώματα, είναι νομίζω το πιο φυσιολογικό χρώμα που έχω και το λιγότερο έντονο από LS Plus. Είναι μαζί με τον Ghoulies από τα αγαπημένα μου και με κάποια ακόμη θα σας δείξω, αλλά σας έχω πει ότι ξεχωρίζω όλα τα χρώματα από LS Plus που έχω πολύ γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και γενικά νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ κολακευτικό χρώμα. Θα σας ζητήσω συγγνώμη που θα δείτε ότι η γωνία της κάμερας αλλάζει αρκετά σε αυτό το βίντεο γιατί χρειάζεται να την κουνάω όταν κάνω τα κοντινά, επομένως μετά πολλές φορές δεν την επαναφέρω ακριβώς στο ίδιο σημείο και ελπίζω αυτό να μην σας ενοχλεί. Αυτό είναι λοιπόν το Rose Garden και πραγματικά όταν το παρήγγειλα δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο, αλλά είναι και αυτό ένα από τα αγαπημένα μου. Το επόμενο είναι το πρώτο που έχω να σας δείξω από τα Smith & Lip Tint Mousses. Έχουν λίγο διαφορετική, πιο μουσι, λιγότερο υγρή υφή, αλλά επίσης είναι υγρά κραγιόν. Έρχονται σε αυτή τη συσκευασία με το μεταλλικό καπάκι, είναι ακριβώς τα ίδια κατά τα άλλα. Λέγεται Enchanted. Έχουν αλλάξει ονομασίες σε όλα, νομίζω όχι στο Enchanted, τα Lip Tint Mousses. Θα έχω κάτω στο description box και τις καινούργιες και τις παλιές. Έχουν αλλάξει μόνο το όνομα, τίποτα άλλο. Και αυτά μου αρέσουν επίσης πάρα πολύ. Αυτό επίσης θεωρείται πολύ φυσικό χρώμα, αν και είναι πολύ νέον και πολύ έντονο και όλα από εδώ και πέρα θα είναι πολύ σκούρα. Τα άλλα τέσσερα είναι πάρα πολύ σκούρα. Είναι ένα φούξια φωτεινό νέον χρώμα. Μου αρέσει πολύ, το βρίσκω πολύ κολακευτικό επίσης σε πολλές επιδερμίδες. Και αν σας αρέσουν τα φούξ, σίγουρα είναι ένα χρώμα το οποίο θα έλεγα ότι αξίζει να δοκιμάσετε. Πολύ πολύ ωραίο χρώμα. Πολύ άνετο στα χείλη, αυτά ίσως να είναι λίγο πιο άνετα στα χείλη ακόμη και από τα Lip Couture για να είμαι ειλικρινής. Έχω ήδη κουραστεί, γυρίζω βίντεο εδώ και πάρα πολλές ώρες και είμαι σίγουρη ότι η εφαρμογή σε αυτά, ειδικά χωρίς μολύβι χιλιών, δεν είναι και η καλύτερη. Αλλά ελπίζω να δείξετε κατανόηση και ήδη έχω δει ότι το foundation μου στο κοντινό έχει φύγει σχεδόν τελείως, οπότε τα βάζω και τα βγάζω. Ήδη τα χείλη μου έχω αρχίσει και πονάνε λίγο, αλλά ευτυχώς το λάδι καρύδος βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ.
Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βγάζετε τα liquid lipsticks. Αυτό είναι λοιπόν το Phantom, είναι επίσης από τα Lip Couture, είναι ένα mauve το οποίο έχει πολύ έντονους μπλε υποτόνους, είναι πολύ φωτεινό και πάρα πολύ έντονο, είναι ιδιαίτερο χρώμα και όχι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι δηλαδή από αυτά τα mauve που θα έλεγα ότι είναι αρκετά εύκολο να το φορέσουν όλοι, κυρίως γιατί έχει πολύ ψυχρούς υποτόνους κατά την άποψή μου, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και ειδικά σε αυτό το φωτισμό φαίνεται πολύ πολύ έντονα μπλε, αλλά είναι πολύ όμορφο χρώμα. Το επόμενο είναι το Vindictive. Με έχετε δει πολλές φορές στο Snapchat και στο Instagram να το φοράω. Είναι ένα σκούρο γκρι με αρκετά μπλε υποτόνους κατά τη δικιά μου άποψη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και αυτό από τα αγαπημένα μου. Δηλαδή μαζί με το Ghoulie στο Rose Garden, το Vindictive είναι τα τρία πιο αγαπημένα μου. Είναι το τελευταίο από τα Lip Couture που έχω να σας δείξω σήμερα. Και πραγματικά ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο χρώμα για πάρα πολλούς, και για μένα δεν είναι ένα φυσικό και δύσκολο χρώμα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να το φοράω, το βρίσκω περίεργα κολακευτικό, τραβάει την προσοχή και μου αρέσει πάρα πολύ πάνω στα χείλη μου, επομένως αυτό το φοράω πάρα μα πάρα πάρα πολύ συχνά και το βρίσκω ένα πολύ όμορφο χρώμα. Το επόμενο το αγαπώ γιατί είναι ένα υπέροχο πλούσιο πράσινο χρώμα. Είναι ίσως από τα πιο δύσκολα στη συλλογή να φορέσετε. Είναι από τα Lip Tint Mousses. Όπως είπα έχουν μια λίγο διαφορετική υφή αλλά και αυτά στεγνώνουν matte. Το θέμα με αυτό είναι ότι ακόμη και για μένα που φοράω τέτοια χρώματα δεν είναι κάτι παραδείγματος χάρη που φοράω εύκολα στη δουλειά. Ενώ το Vindictive που σας έδειξα πιο πριν, παρόλο που είναι πολύ ιδιαίτερο, το έχω φορέσει πρωί, το έχω φορέσει δουλειά, το έχω φορέσει για καφέ, το Nagini το έχω φορέσει μόνο βράδυ, για ποτό, σε μπαρ, το θεωρώ δύσκολο και ιδιαίτερο χρώμα. Είναι ένα πολύ όμορφο, βαθύ, σμαραγδένιο πράσινο αυτό του δάσους και αυτό που μου αρέσει είναι ότι τα περισσότερα πράσινα κραγιόν είτε είναι πολύ ανοιχτό χρώμα και φαίνονται πολύ περίεργα, είτε είναι τόσο σκούρα που δεν φαίνονται ότι είναι πράσινα και φαίνονται σχεδόν μαύρα, ενώ αυτό είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Και φυσικά είμαι χαρούμενη που πρόλαβα την παλιά εκδοχή πριν μετανομαστεί και λέγεται Nagini και είναι Harry Potter εμπνευσμένο και πράσινο και το αγαπώ. Και ένα γρήγορο tip για το πώς θα βγάζω, παίρνω ένα υγρό μαντιλάκι γιατί τα χαρτιά όλα διαλύονται και coconut oil και βάζω coconut oil στο μαντιλάκι και τα τρίβω πολύ περιφερεκτικά, φυσικά αυτό διαλύει και το μακιγιά σας γύρω τριγύρω, αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσετε να τα βγάλετε εύκολα και ανώδυνα για τα χείλη. Λέω ευτυχώς γιατί πραγματικά το να βγάλω το Nagini κατέστρεψε όλο μου το foundation και αυτό είναι ίσως η χειρότερη εφαρμογή υγρού κραγιών που έχω κάνει στη ζωή μου και είναι το Sirius, ξανά ένα εμπνευσμένο από Harry Potter. Είναι ένα βαθύ μπλε, αλλά επίσης μου αρέσει όπως και το Nagini γιατί μπορείς πραγματικά να δεις ότι είναι μπλε και δεν μοιάζει μαύρο, είναι πολύ όμορφο, το νιώθεις πολύ καλό στα χείλη. Δείτε το βίντεο με τα liquid lipsticks αν δεν το έχετε δει για να δείτε γιατί ξεχωρίζω τα κραγιόν από LA Splash. Και πραγματικά καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο γνωστά. Μου αρέσει πάρα 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 πολύ και αυτό το χρώμα. Αν και καταλαβαίνω ότι και αυτό όπως και το Nagini είναι ένα δύσκολο χρώμα και είναι αφύσικο και για μένα αυτά τα δύο είναι αυτά τα οποία δεν φοράω παραδείγματος χάρη κατά τη διάρκεια της μέρας ή στο γραφείο ή οπουδήποτε αλλού εύκολα. Αλλά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεό μου με lip swatches από όλη μου τη συλλογή από LA Splash. Ελπίζω να σας άρεσε, θα έχω όλες τις πληροφορίες κάτω και το βίντεο με τα liquid lipsticks όπου σας δίνω περισσότερες πληροφορίες για τα LA Splash κραγιόν. Γράψτε μου από κάτω ποια απόχρωση σας άρεσε περισσότερο, γράψτε μου αν έχετε δοκιμάσει τα LA Splash κραγιόν, ποιο είναι το αγαπημένο σας υγρό matte κραγιόν γενικά.
Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και κάντε subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για επόμενα βίντεο. Και μέχρι την επόμενη Πέμπτη, πολλά πολλά φιλιά!